centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πατέρα Ελευθέριε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Αμήν, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Αμήν. Το πλήρωσαν πολύ ακριβά όλο αυτό που ζήσαμε το 2020 πάρα πολλοί συμπολίτες μας και βεβαίως και η τοπική μας εκκλησία, όπως αντιλαμβάνεστε. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη χρονιά. Έχουν φύγει, η αλήθεια αυτό λέμε πολλές φορές από μαζί με τους πατέρες. Πέρα το ότι χάσαμε τον ποιμενάρχη μας, χάσαμε ιερείς, αλλά και πολύ προσκυλή πρόσωπα μας από όλους. Ναι. Έχουν μεταφερθεί από το δίπτυχο των ζώντων. Ναι. Στους κεκοιμημένους και συνέχεια σβήνουμε και μεταφέρουμε ονόματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ στενάχωρο και πολύ σκληρό έτσι πνευματικά και για εμάς τους ιερείς αλλά και όλο τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που ζήσαμε και που το έχουμε ως πραγματικά στο μυαλό μας συνεχώς, έχοντας μπροστά μας την αυριανή πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, ο κόσμος όλος ρωτάει τι θα συμβεί αύριο, γιατί υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, Πατέρα Ελευθέρη, μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Η πολιτεία λέει κλειστή η ναή στους πιστούς. Η Ιερά Σύνοδος λέει ανοιχτή με μέτρα στους πιστούς οι εκκλησίες. Τι θα κάνω εγώ αύριο? Έχετε απόλυτο δίκιο. Η σύγχυση είναι και σε εμάς τους ιερείς και που καταλαβαίνετε περισσότερο γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, δεν έχουμε και το ποιμενάρχη μας. Έχουμε το είναι αυτό, το είπα αυτό, Πατέρα Ελευθέρη, πριν να σας βγάλω στον αέρα. Ότι ακριβώς αυτό που λέτε, ότι αυτή τη στιγμή και για πολλά ακόμη, μέχρι που να έχουμε την εκλογή του νέου Μητροπολιτή, θα υπάρξουν πολλά κενά, δυστυχώς. Πολλά κενά. Ακριβώς είναι. Υπάρχει ο τοποθετητής που μπορεί να τοποθετηθεί, να πάρει θέματα λειτουργικά και να μπορέσει έτσι και η Μητρόπολη ούτως άλλως λειτουργεί και η Εκκλησία δεν σταματάει ποτέ, γιατί ο Χριστός είναι η Εκκλησία. Ναι. Στα θέματα τέτοια διοικητικά, περιμένουμε, η αλήθεια είναι και εμείς να λάβουμε γνώση από την απόφαση της Συνόδου. Άρα λοιπόν εσείς θα ακολουθήσετε την απόφαση της Συνόδου ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να λέει η πολιτεία. Όχι, κατά να υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχει μια δυσκολία, γιατί να σας πω την αλήθεια, αποφασίσουμε την απόφαση της Συνόδου, αλλά αν η πολιτεία θελήσει όμως να εφαρμόσει αυτό που έχει αποφασίσει, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Πιστεύω, είναι ιερείς, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Και αυτό τώρα μας δημιουργεί και εμάς ένα διχασμό. Εγώ προσωπικά, σαν Παπαρετές του Άγιον Κάνα, θα ακολουθήσω όπως μέχρι τώρα, γιατί και δύσκολο είναι να επιλέξεις 25 άτομα. Και πώς αυτό μετά προκύπτουν, άντε και λέμε ότι οι εκκλησίες μας ανοιχτές. Το είπε και η Έλληνα νωρίτερα. Άντε πώς θα επιλέξουμε τα 25 άτομα. Ήταν και γιατί περάσαμε αυτό και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και βρεθήκαμε σε πολύ δύσκολη θέση. Πολύ σκληρό να αφήνεις, να φτάσεις στο 25 και μετά να κλείνεις την πόρτα και οι υπόλοιποι να μένουν απ' έξω. Είχαμε βέβαια δύο λειτουργίες, μπορούσαν να αναξιαστούν περισσότερα άτομα, αλλά εδώ με την απόφαση που πήραν οι περισσότεροι ιερείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μία λειτουργία αύριο, όχι δύο λειτουργίες. Μία λειτουργία. Μισό λεπτό. Αύριο λοιπόν μία λειτουργία έτσι κι αλλιώς. Μία λειτουργία. Μία έτσι κι αλλιώς 7 η ώρα θα ξεκινήσουν οι ακολουθίες. Θα τελειστεί και ο Μέγας Αγιασμός όπως προβλέπετε, αλλά μία λειτουργία, όχι δύο. Και μάλλον τώρα θα περιμένουμε η αλήθεια να μας πει και το ποτηρητής εδώ τι θα ακολουθήσουμε. Προσωπικά εγώ σήμερα θα... Ίσως σήμερα είναι μια μέρα, Πατέρα Ελευθέρη, που θα υπάρχουν συνεννοήσεις μεταξύ Ιερονίμου, Πρωθυπουργού, μήπως μπορέσουν να καταλήξουν κάπου κοινά. Μπράβο. Να βρουν ένα κοινό σημείο ώστε να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση. Λέω όμως, οι ιερείς τώρα, εγώ προσωπικά στο Αγγλικά θα κάνουμε χωρίς πιστούς και θα βγάλουμε τον αγιασμό σε μπουκαλάκια. Έχουν ετοιμαστεί και έχουμε ήδη αγοράσει. Ναι, αγιασμός, αυτό το ρωτάνε πολύ. Αγιασμός τέλος πάντων, πώς θα δοθεί στους πιστούς και προσέξτε λίγο. Γιατί εδώ ακούμε, Παπαρλευθέρη, το εξής. Ότι όσο θα έχουμε τη λειτουργία, δεν θα μπορεί να είναι κόσμος μέσα, λέει η πολιτεία. Μετά το τέλος της λειτουργίας, θα μπορεί να υπάρχει ατομική προσευχή. Είναι λίγο μπέρδεμα. Είναι λίγο παράλογο να το σκεφτούμε, γιατί έχει συμβεί και έτσι προηγούμε και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά να με το πέρα της Θείας Λειτουργίας να ακούγαν οι πόρτες να μπει μέσα κόσμος και να για την ατομική του προσευχή, μάλιστα. Ναι.
Ναι. Μόνο ατομική δεν είχαμε εκείνη τη στιγμή, γιατί όταν παίρνουν 10-15 άτομα μαζί. Και μόνο ατομική δεν είναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά και πώς δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε, ούτε να μπορούσουμε να κάνουμε χωροταξία, ούτε πορτιέρι να βάλετε. Παρακαλώ, βέβαια, τον κόσμο και ο κόσμο, βέβαια, η αλήθεια είναι όμω, γιατί εκεί το κλειδί το οποίο δεν το έλαβε γνώση και υπόψη μάλλον η πολιτεία, ότι ο κόσμο από μόνο του προστατεύεται. Κρατάει αποστάσει, φοράει μάσκε, τηρεί τα προβλήματα. Παρόλο που έρχονται και στο τέλος, δεν υπάρχει αυτό το ένα δίπλα στον άλλο όλοι μαζί όπως το έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν και δυστυχώς το κάναμε παλιά. Αυτό το όμως δεν υπάρχει. Ναι. Τάξη και μάλιστα με πιστή ευλάβεια από τους πιστούς. Άρα τον αγιασμό πώς θα τον δώσετε στους πιστούς? Θα το δώσουμε με το πέρας της Θείας Λειτουργίας και του αγιασμού. Θα βγουν έξω στο παγκά, έξω από το ναό. Θα υπάρχουν μπουκαλάκια, έτοιμα μπουκαλάκια. Α, θα υπάρχουν έτοιμα μπουκαλάκια σε κάθε ναό, πατέρα Ελευθέρια? Οι οδηγίες είναι σε κάθε ναό. Να υπάρχουν σε κάθε έτοιμα μπουκαλάκια, για να μην πάει ο πιστός από το κακάβι μόνος του. Πάρει είτε μέσα από τον αγιασμό, είτε ακουμπάει το χερούλι, είτε χρησιμοποιεί δικά του πράγματα. Θα είναι έτοιμα, παίρνει το μπουκαλάκι, πηγαίνει στο σπίτι. Στο ποτηράκι το βάζει και πίνει αγιασμό ή ραντί στο σπίτι του, γιατί όσοι καταλαβαίνουν άλλο δεν θα βγουν και να αγιάσουν και να. Ναι, πολλοί άνθρωποι θέλουν να ραντίσουν τον αγιασμό στο σπίτι του. Το είναι συνήθειά του, ναι. Έτσι, θα ραντίσουν το μόνο του στο σπίτι, θα πιούν τον αγιασμό και όσοι βέβαια θέλουν να το φυλάξουν στο εικονοστάσι. Φυσικά. Στο εικονοστάσι και να το χρησιμοποιήσουν. Σταυρώνουν το μέτωπο πολύ, μάλιστα. Είναι όπως ο καθένας ξέρει. Όπως ο καθένας ξέρει. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Αυτό θα. Με αυτή την τελετή και με αυτό το προβλεπόμενα να λειτουργήσουμε και αύριο τη μεγάλη γιορτή των υδάτων και πιστεύω βέβαια μετά το νέο άρση, να γίνει άρση το αποκλεισμό από τις 11 Ιανουαρίου και να πούμε σιγά σιγά και οι εκκλησίες να λειτουργούν κανονικότητα με πιστούς, κανονικότητα, όπως το βλέπετε, αλλά και όλοι βέβαια και οι επαγγελματίες και τα σχολεία και ο κόσμος να μπορέσουμε σιγά σιγά να πούμε στην κανονικότητα. Να φύγει αυτό το ψυχολογική πίεση που δεχόμαστε όλοι μας μέσα αυτά τα μέτρα. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, πατέρα Ελευθέρη, να συμπεράνουμε ότι περιμένετε κι εσείς όλοι οι ιερείς τις τελικές οδηγίες που θα πάρετε από τον τοποτηρητή για την περιοχή μας, από τον κύριο Δαβίδ, τον Μητροπολίτη Γρεβενών. Μάλιστα. Ουσιαστικά. Ακριβώς. Περιμένοντας ίσως και τις ανακοινώσεις που μπορεί να γίνουν αν βρεθεί ένα κοινό σημείο επαφής ανάμεσα σε Πρωθυπουργό και Ιερώνυμο. Είναι κρίσιμη μέρα για το τι θα γίνει αύριο. Ακριβώς. Πιστεύω πιο γρήγορα θα μάθουμε από εκεί και οπότε μετά θα έχουμε και τις ενημέρωση από τον τοποτηρητή. Το κρατάμε πάντως και αυτό που είπατε, ότι έτσι κι αλλιώς η απουσία Μητροπολίτη θα φέρει πολλές δυσκολίες για το πώς μπορούμε να κινούμαστε και τι αποφάσεις μπορούμε να παίρνουμε και τοπικά. Όπως επίσης κρατάμε και ότι έρχεστε κι εσείς ιερείς σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, είτε είναι κλειστές οι εκκλησίες, είτε με 25 άτομα ή δεν ξέρω με πόσα άτομα ανά τετραγωνικό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως και να το κάνουμε. Είναι πολύ δύσκολο και αυτό και δόξα τω Θεώ, όπως οι πιστοί δέχονται τα προβλεπόμενα για τα θέματα της υγιεινής, σέβονται έτσι και αυτή την πίεση που δέχονται οι ιερείς και είναι υπάκουοι. Γι' αυτό και πιστεύω και τώρα θα δείξουν και σύνδεση και θα δεχτούν έτσι με αυτόν τον τρόπο αυτό που αναφέρει είτε η Εκκλησία είτε η Πολιτεία και να μην δεχτούν πιέσεις οι ιερείς για να μην φτάνουν σε σημείο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να λες όχι τους ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν σεβάζουμε την Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Mm-hmm. Είναι δύσκολο για μας. Πατέρα Ελευθέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, να έχουμε καλό χρόνο. Θεός να μας φυλάει. Και γρήγορα να τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια που έχουμε μακάρι, που ζούμε αυτή τη στιγμή. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Να είστε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.